και να πάμε να θέσουμε τώρα υπό την μορφή ερωτημάτων όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Βασίλης Βενιζέλος στον κύριο Νίκο Θωμαίδη, τον οποίο τον γνωρίζετε όλοι πολύ καλά. Είναι καθηγητής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένας άνθρωπος ο οποίος και κατά τη διάρκεια της πανδημίας μας ανέλυε στοιχεία τα οποία μας βοηθούσαν να καταλάβουμε την εξάπλωσή της αλλά και τη δυναμική που είχε. Και να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Θωμαίδη, καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, ξέρετε, εμείς τώρα ακούμε δύο πράγματα. Το ένα αφορά τα ζώα τα οποία προκαλούν τεράστια ανησυχία στους κατοίκους, τα νεκρά ζώα τα οποία βρίσκονται μέσα στα λιμνάζοντα ύδατα, προκαλούν ένα περιβάλλον το οποίο τους κάνει τους ανθρώπους να μην μπορούν πραγματικά ούτε καν να αναπνεύσουν. Και βέβαια υπάρχει και η τεράστια ανησυχία τους για όλα τα νοσήματα που μπορούν να προκύψουν. Τι λέτε εσείς? Ναι, κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι το χειρίζεται το Υπουργείο ικανοποιητικά και έχουν ήδη ξεκινήσει οι αναλύσεις και η καταγραφή των παθογόνων. Επομένως, αυτό προφανώς θα πρέπει να ελεγχθεί το επόμενο διάστημα, γιατί είναι εστία μολύνσεων τα νεκρά ζώα, αλλά και η καταστροφή του αποχετευτικού δικτύου και η συνέπεια τα λίμματα να ανακατεύονται με τα λιμνάζοντα ή τα άλλα, ακόμα και με το πόσιμο. Επομένως θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή όλης της επιβάρυνσης, επιμόλυνσης με παθογόνους του πόσιμου νερού, αλλά γενικότερα και των υδάτων που λιμνάζουν. Και ταυτόχρονα με αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να έχει επιβαρυνθεί, μπορεί, είναι 100% σίγουρο ότι θα έχει επιβαρυνθεί το περιβάλλον και με εισρωή χημικών, και θα πρέπει να γίνει και εκεί πέρα μια προσπάθεια να συλλεχθούν δεδομένα με αναλύσεις, έτσι ώστε να δούμε αν έχει επηρεαστεί το, κύριε καθηγητά, το δίκτυο. Πότε και πώς θα γίνει πόσιμο το νερό, δηλαδή ποια είναι τα βασικά, τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν και σε πόσο χρόνο θα μπορούσατε εσείς να πείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν εικόνα αν το νερό που βγαίνει από τις βρύσεις τους είναι πόσιμο, κάνει για μπάνιο και για υγιεινή? Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Εγώ σίγουρα μπορεί να το απαντήσει κεντρικά η διοίκηση. Πείτε μας τι πρέπει να γίνει τότε. Τι πρέπει να γίνει ακριβώς τότε, για να το πούμε. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι σε πρώτη φάση, γιατί είναι ένα εντελώς επιστημονικό θέμα αυτό, έτσι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο πηγές κινδύνου. Ο πρώτος και ο επίγον, έτσι, η πρώτη, ας πούμε, ο επίγον κίνδυνος είναι τα παθογόνα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν αυτές οι αναλύσεις και να διαπιστωθεί αν το δίκτυο είναι ασφαλές. Δηλαδή αν δεν έχει καταστραφεί το δίκτυο, θα πρέπει να γίνει σίγουρα απολύμανση με, ανάλογα με τις παθογόνους που θα βρεθούν. Υπάρχουν διάφορα απολυμαντικά τα οποία ουσιαστικά, αφού μας συλλεχθούν τα δεδομένα, γίνει αποτύπωση της κατάστασης του δικτύου και του πόσιμου νερού και της αποχέτευσης, στη συνέχεια να ληφθούν εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι το νερό πόσιμο ή για καθημερινή χρήση. Το θέμα των χημικών είναι πιο πολύπλοκο, δεν είναι τόσο άμεση η αποκατάσταση, γιατί αύριο έχουν χημικά τα οποία θέλουν απομάκρυνση, μπορεί να χρειαστεί να βρούμε άλλες γεωτρήσεις, αλλά δηλαδή το θέμα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει και κάνουν αναλύσεις, αλλά η αποκατάσταση θα διαφέρει ανάλογα με τα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.